Διαφήμιση, ναι. Εμείς σαν παράδειξη έχουμε πει και έχουμε κριτικάρει εδώ και χρόνια ότι πρέπει να αλλάξουμε μορφή διαφήμισης. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε και το επαναλαμβάνω, μια που είναι και ο Δήμαρχος εδώ πέρα, πρόεδρος σήμερα του Ενιαίου Φορέα. Οι εκθέσεις να μειωθούν οι παρουσίες μας. Μπορούμε να δοκιμάσουμε άλλους τρόπους διαφήμισης. Εμείς λέμε ναι, που να στοχεύουν στον τουρισμό πόλης, στον τουρισμό διαφορετικό από ό,τι υπήρχε σήμερα. 15 χρόνια διαφημιζόμαστε, 15 χρόνια όλο και πιο κάτω πάει η οικονομία της ΚΟ. Όχι γενικά η άφηξη. Δεν είναι συγκυρίες, κυρία. ΣΥΡΙΖΑ αυτή και από εδώ. Α, άμα είναι και αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς είχαμε πει και στο προηγούμενο δεύτερο σύγμα του νέου φορέα, σαν εναλλακτική μορφή διαφήμισης είναι η low cost. Και όχι μόνο με τη Ryanair και με άλλες. Να προχωρήσουμε, να βγάλουμε ένα δελτίο να δούμε πού καταλήγουν οι πελάτες. Αν έχουμε τα ωφέλη που εμείς προσδοκούμε, τι διορθώσεις να κάνουμε και να είμαστε ελαστικοί όσον αφορά τη διαφήμιση. Να μην είμαστε πολύ σαν. Ας δοκιμάσουμε αυτό. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Εγώ παρεότερα είχα πει ας απευθυνθούμε σε ειδικά γραφεία που να πούμε εμείς θέλουμε αυτή τη διαφήμιση και αυτό να μας κάνανε. Λοιπόν, προς το παρόν όμως επειδή έχουμε και ένα φλέγον θέμα, ας δοκιμάσουμε φέτος όχι μόνο με μία εταιρεία και με δύο και με τρεις εταιρείες low cost. Να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε ψηφίσει άλλη μία. Το γνωρίζω. Λοιπόν, δεν έχω αρνηθεί σε καμία κυρία. Λοιπόν, να δούμε τα αποτελέσματα με ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος του Οκτώβρη, Σεπτέμβρη, πότε θα είναι και αν είναι αρνητικό για την οικονομία της ΚΟ, για να μην αρρωστολογούμε, τότε προχωράμε και αλλάζουμε διαφήμιση. Αλλά στόχος μας είναι η οικονομία της ΚΟ και όχι των κεφαλαίων, των τραστ να γίνονται πιο... Δεν θέλω να ξανακούσω μέσα σε αυτό το όργανο να λέει η αύξηση του τουρισμού. Έχουμε γίνει counter machine στο αεροδρόμιο. Ο σκοπός είναι check machine, counter machine το λέω εγώ. Δηλαδή πόσοι έρχονται, πόσοι έρχονται, αυτός είναι ο τουρισμός μας. Ο σκοπός είναι τι έσοδα έχουν οι πολίτες μας, τι έσοδα έχουν οι ξενοδόχοι μας, οι εστιατόρες, ο Δήμος, Διφοδό, όλα αυτά είναι μετρήσιμα που πρέπει να τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ και δεν ξαναμιλάω. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Τσακίρη. Δεν θα ξαναμιλήσει. Όχι, όχι. Έτσι λέει. Θα πρέπει ότι σύντομα στα όσα είπε και στα όσα και οι άλλοι θα πρέπει να προσθέσουν, θα γίνει η συζήτηση από τον Ενιαίο Φορέα. Στο συγκεκριμένο μπορούμε να προσθέσουμε μετά. Ευχαρίστως, ναι. Ορίστε. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν χαίρομαι πολύ και ειλικρινά το λέω ότι αναλαμβάνετε αυτό το πόστο. Δείχνετε ότι σας ενδιαφέρει ο τουρισμός και το παίρνετε πάνω σας. Καλό είναι αυτό. Τουλάχιστον θα μπορούμε να σας βλέπουμε και να σας τα λέω και από κοντά. Τώρα, πραγματικά, εάν δεν είχα χειριστεί με τις εντολές του Ενιαίου Φορέα, πάντα με τις εντολές του Ενιαίου Φορέα, όλη την υπόθεση της Ryanair από την αρχή μέχρι το τέλος και όχι μάλιστα την αρχή και τις προηγούμενες δημαρχίες και πριν την προηγούμενη δημαρχία ήμουν ευτυχώς ή δυστυχώς ο πρώτος που μίλησα ποτέ από την Ελλάδα με την Ryanair επί πρωθυπουργίας του Κώστα του Καραμαλίτο. Λοιπόν, άρα ξέρω πώς σκέφτεται και πώς δρά η Ryanair απ' έξω και ένα κατωτά. Βρεθήκαμε κατηδίαν πέρυσι, το συζητήσαμε, ήσασταν πολύ θετικός και χάρηκα γι' αυτό. Από εκεί και πέρα για τους διάφορους λόγους δεν μπορέσαμε να ξαναβρεθούμε. Παρόλο που σας έστειλα άπειρες επιστολές, γιατί όπως λέτε και εσείς δεν πρέπει να μιλάμε στα καφενεία και στους διαδρόμους, αλλά πρέπει να συζητάμε συντεταγμένα και επίσημα όταν μιλάει ο πρόεδρος ενός πολύ μεγάλου φορέα στο νησί και ο Δήμαρχος. Όμως ούτε και διαθέσει οδού δεν στάθηκε δυνατό να συζητήσουμε γιατί αν μας ακούγατε έστω και μία φορά από αυτές που ζητήσαμε να σας δούμε
θα ξέρατε το θέμα της Ρέα Νέα, να παίξω και ένα καροτάκι και εσείς. Ακούγοντας σας προηγουμένως, νόμιζα ότι άκουγα έναν άλλο δήμαρχο από άλλο μέρος της Ελλάδος. Διότι δεν μπορεί να μην ξέρετε τι γίνεται στο νησί σας. Σας θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ικανό. Έχετε φτιάξει στο παρελθόν, τόσα χρόνια που ήσασταν δήμαρχος, ένα νησί διαμάντι. Έχετε αφήσει μεγάλη ιστορία σε αυτό το νησί και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Άρα λοιπόν, δεν μπορείτε τώρα να το παίζετε βλάκας. Δεν γίνεται, δεν είστε. Δεν μπορείτε να λέτε ότι στο Μάιο, φέτος το Μάιο, πριν από ένα μήνα, μάθατε ότι υπάρχει Ryanair και τι συμβαίνει με τη Ryanair. Λοιπόν, όχι, δεν το είπατε αυτό, αλλά έτσι όπως το λέτε. Εσείς το λέτε. Εγώ το λέω, συγγνώμη, αλλά με διακόπτετε. Αλλά τότε έπρεπε να υπογράψω μια σύμβαση. Ωραία. Στις 8 Μαΐου, την ίδια μέρα που μου στείλαν και τη σύμβαση. Και να πάω να πληρώσω κιόλα. Αν είχατε δεχτεί. Αν το πάω με χιλιάδες. Συγγνώμη, δεν διέκοψα κανέναν, σας παρακαλώ. Αυτό έμαθα. Εάν είχατε δεχτεί να μας δείτε μήνες πριν που σας ρωτούσαμε, ίσως το μαθαίνατε νωρίτερα. Γιατί υπήρχαν ορισμένες προθεσμίες. Είναι μια εταιρεία κολοσσός που δεν παίζει, διακινεί 80 σχεδόν εκατομμύρια κόσμο το χρόνο και δεν μπορεί να παίζει ούτε με την ΚΟ, ούτε με τη ΡΟΤ, ούτε με κανέναν. Εμείς φερθήκαμε ως γελοί στη συνεργασία μαζί τους και στη σχέση μαζί τους. Εμείς τους ρίξαμε και δεν μας έριξαν εκείνη και το λέω με κάθε ευθύνη αυτό που λέω, διότι αν ξέρατε τις συζητήσεις, αλλά σας λέω δεν ρωτήσατε ποτέ να μάθετε τι γίνεται. Εγώ δεν πήγαινα μόνος μου, πήγαινα με τους εντολές του ενιαίου φορέντισμού. Που θεωρώ και πιστεύω, για να μην λέμε τη λέξη θεωρώ, πιστεύω ότι είναι το κατεξοχήν όργανο που πρέπει να παίρνει αποφάσεις για τον τουρισμό στο νησί. Έχει και πολιτικά μέλη, έχει και φορείς, άρα λοιπόν και θα έπρεπε όχι αυτό που λέτε να παίρνει να αποφάσεις και να προωθεί τα τουριστικά θέματα, αλλά θα έπρεπε να εξελιχθεί σε ένα όχι εργαλείο, πολυεργαλείο. Αλλά πρέπει να έχει στελέχη, πρέπει να έχει να προσλάβει κόσμο, πρέπει να λειτουργεί καθαρά τεχνοκρατικά και να είναι πρώτων εξελίξεων και όχι μετά. Να παρακολουθεί τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το 23% του τουρισμού πλέον κινείται με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Με πρόβλεψη τα επόμενα 3 χρόνια το 60% των τουριστών που θα κινούνται στην Ευρώπη να κινείται με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Έχουμε ένα χρυσάφι στα πόδια μας, όχι στα πόδια μας, γονατιστή ήταν στα πόδια μας και τίνουμε να τους κλωτσίσουμε και να φύγουμε. Θα είναι έγκλημα. Δεν με ενδιαφέρει τι έγινε, πώς έγινε, δεν ενδιαφέρει κανένα στον τουρισμό και δεν ενδιαφέρει κανένα πολύ δυσκό. Αν χαθεί αυτή η εταιρεία, πρέπει να πάμε όλοι να κρυφτούμε, να πέσουμε στη θάλασσα. Και μιλάμε όλοι για άλλες εταιρείες, καμία δεν είναι σαν τη Ryanair. Καμία. Την ευελιξία, τις δυνατότητες που έχει αυτή η εταιρεία με τα 350 αεροπλάνα δεν τις έχει κανείς. Γιατί συνομίλησα και με την EasyJet, είναι παιδάκι μπροστά στη Ryanair. Λοιπόν, εγώ δεν θα γίνω εκπρόσωπος στη Ryanair, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε το συμφέρον του νησιού. Λοιπόν, είναι ευέλικτη. Όταν λέτε λοιπόν ότι πήγατε να συζητήσετε και να κάνετε συζητήσεις, εν αγνία σας δεν θέλατε να πληροφορηθείτε, έγιναν εκατοντάδες συζητήσεις. Οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι αυτά που είπαμε από το ποσό των 550.000 που ζητούσαν να φτάσουμε στα 100 κάτι, αυτοί θεωρούσαν τον εαυτό τους ρηγμένοι, αλλά το δέχτηκαν. Και πάμε τώρα ξανά να τους κάνουμε διαπραγματεύσεις. Αν θέλατε να ενημερωθείτε, θα ξέρατε ότι συζητήσεις επί συζητήσεων επί συζητήσεων και καταλήξαμε σε αυτό το μηδαμινό ποσό. Λοιπόν, εάν θέλατε να ρωτήσετε κάτι, εκεί ήμασταν να το ρωτήσετε. Μη μας λέτε ότι ήρθατε προεκπλήξεων. Τα πράγματα είναι απλά. Εάν θέλατε πραγματικά τη Ryanair, καταρχήν τώρα που πήγατε, δεν θα πηγαίνατε εσείς και ένας δικηγόρος, όσο καλός δικηγόρος και ένας ο φίλος μου ο Δρός ο Βασίλης, αλλά τουλάχιστον θα παίρνατε και ένα τουριστικό φορέα. Γιατί όταν κάνετε διαπραγματεύσεις για τα επόμενα 3 χρόνια, θα πρέπει να ξέρετε από τουρισμό. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν κάνετε διαπραγματεύσεις και θα δώσετε κάποιο ποσό από την τσέπη του κουακού λαού, θα πρέπει να πιάσει τόπο. Και πώς θα πιάσει τόπο?
Όταν λοιπόν αυτοί έχουν μπροστά τους ένα πακέτο τριετίας, είναι πιο ευάλωτοι. Τους λες, θα μου αλλάξεις, παραδείγματος χάρη, δεν θα έχω 4 πτήσεις από Ιταλία, άρα 8 πτήσεις 9 την εβδομάδα που είχαμε, θα μου βάλεις και 2 από Στοκχόλμη και 2 από Φιλανδία. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι χρειαζόμαστε τις 2 από τη Στοκχόλμη και τη Φιλανδία. Ποιος θα τις ξέρει, ο κύριος Δρόσος? Πήγατε χωρίς έναν τουριστικό φορέα μαζί σας, μην πάρετε εμένα. Πάρτε έναν τουριστικό πράκτορα, πάρτε έναν άλλο ξενοδόχο. Πήγατε για να δείτε το συμβόλαιο, αν είναι σωστό και όχι. Είναι το συμβόλαιο που υπογράφουν όλοι οι τουριστικοί προορισμοί. Μπορείτε να το δείτε και εδώ. Εδώ το είχαμε, το έχετε κι εσείς. Και αν δεν το έχετε, το έχει ο κύριος φορέας να το δείτε. Λοιπόν, πήγατε να δείτε την νοημότητα του συμβολέου, γι' αυτό πήρατε δικηγόρο. Εδώ πάτε να διαπραγματευτείτε με ένα κολοσσό που μας παίζει στα δάχτυλά του, άμα θέλει. Και πάτε χωρίς ένα τουριστικό φορέα μαζί σας. Αυτά για τη Ryanair και πάμε σε άλλες συζητήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι σας έχετε υπογράψει συμβόλαιο με την ζωή, έτσι δεν είναι? Εγώ καλούμαι να υπογράψω ένα συμβόλαιο. Με ποιο θα το συζητήσω? Με τον αδερφό μου, με τη μάνα μου, με τον πατέρα μου ή με τον δικηγόρο μου? Έτσι, για να καταλάβω. Και εσείς υπογράφετε συμβόλαιο, αγαπητέ κύριε κριτικέ, με ένα απλό, δεν θέλω να σας πω τα υπόλοιπα, γιατί αυτό δεν ήταν συμβόλαιο, ήταν σύμβαση προσχώρησης με το αγγλικό δίκαιο. Θα υπογράφετε συμβόλαιο εσείς με βάση το αγγλικό δίκαιο? Εγώ όταν το διάβασα αυτό δεν μπήκα στα λεπτομέρειες, αλλά το υπογράψει. Πάρτε, είπα σε ποιο θα το πάρει. Αποποιήθηκε. Υπογράφει κάποιος με το αγγλικό δίκαιο εδώ μέσα? Συμφωνείτε, συμφωνείτε εσείς όλοι να υπογράψουμε με το αγγλικό δίκαιο? Πού πλημέλημα, εάν οδηγηθεί στα αγγλικά δίκαια, και έχουν οδηγηθεί αρκετοί από εσάς, είναι 50.000 ευρώ η παρουσίαση. Τα πρόστιμα είναι τεράστια. Πλημέλημα. Όχι. Και πού λέει, αγαπητέ Πρόεδρε, η σύμβαση αυτή προσχώρησης, τη λέω εγώ, η αποδοχή στον όρμουζο, ότι θα λέμε πετάξτε από εδώ, πετάξτε από εκεί, πετάξτε παραπέρα, δεν έχετε διαβάσει τι έκαναν στη ΔΕΤΑΠ, που το συμβόλαιο της ΔΕΤΑΠ ήταν απονομικό γραφείο, με ιδιαίτερες σοβαρές ρήτρες? Το έχω διαβάσει πολύ καλά. Και τι τους έκανε? Μία ωραία μέρα σταματά τις πτήσεις. Γιατί? Όταν το συμβόλαιο. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, σταμάτησε να σταματήσει. Εσείς ξέρετε μόνο που σταμάτησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πληρώθηκαν. Εάν διαβάσετε. Γιατί δεν πληρώθηκαν. Διότι εδώ θα κληθούμε. Ποιος υπογράφει το συμβόλαιο, σας είπα. Ο φορέας θα δει το συμβόλαιο. Μιλάμε. Και όλοι αυτά που σχεθήκαν. Και από αυτού του συμβολέου. Διότι τα χρήματα είναι δημόσια χρήματα. Δεν είναι του καθενός μας. Αυτό είπα στην Ελλάδα. Και άρα αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι ο στόχος μας, που είναι αποδεκτό σε όλους. Μάλιστα, και να το λάβετε σοβαρά υπόψη, στην σύμβαση την προγραμματική του φορέα τουρισμού με τον Προτούρ και το Επιμελητήριο, αναφέρεται λεπτά. Επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, εκεί μόνο πληρώνουμε, επιμήκυση της τουριστικής και χειμερινές πτήσεις. Αυτό αναφέρει λεπτά. Και όχι τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Πού το διαφωνήσει αυτό ήθελα να πω. Το 25 Μαρτίου που ήταν φέτος, Κώστα μου, είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Το ότι θα πετούσαν μέχρι 15 Νοεμβρίου είναι. Ακριβώς. Εννοείται ότι θα καταλάβει αυτό. Εμείς σαν πράκτορες, σαν δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι θυμόμαστε. Και εμείς λέμε ναι. Γιατί βλέπουμε τη χρησιμότητα. Λοιπόν, θα δουλέψει όλα τα άλλα. Εμάς μας βγάζουν απ' έξω αυτή τη ζήτηση. Που εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να τους διαβάσουμε, να τους μελετήσουμε. Γιατί ήρθε ένα συμβόλαιο, προσχώρηση σύμβαση, λέει ο δικηγόρος, απεικιοκρατική. Σε ποιον? Συγγνώμη, για να μην τρελαθούμε κιόλα, μας γράφουν ένα κατεβατό, φέρνουμε τόσους πελάτες, τόσα τα κέρδη από εδώ, τόσα τα κέρδη από εκεί. Συγγνώμη, 30 χρόνια. Αυτός ο τόπος πώς αναπτύχθηκε και τον βρήκε έτοιμο η Ryanair? Δεν πρέπει να το γράψουμε? Ότι αυτός ο τόπος έχει εκατοντάδες χιλιάδες κλίνες, ότι έχει έτοιμο τουριστικό προϊόν, ότι έχει έτοιμες υποδομές, ότι ξόδεψε 30 χρόνια χρήματα. Δεν πρέπει να το γράψουμε? Ναι, αλλά αυτά στα συμβόλαια. Αυτά στα συμβόλαια
Ξέρετε τι είναι, ή δεν ξέρετε μάλλον. Αυτό δεν πρέπει να το δει δικηγόρος. Ποιος δεν το δει. Ο κύριος Παραλής δεν είναι δικηγόρος. Ο κύριος Παραλής δεν είναι δικηγόρος. Μινά, να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι υπάρχουν προορισμοί που λόγω Ryanair έχουν φύγει του operator. Το έχετε λάβει λούψες αυτό. Δεν πρέπει να ακουστεί αυτό. Άρα δεν τη θέλεις το αυτό. Εγώ τη θέλω και το ξεκαθάρισα. Όχι για Ιούλιο Αύγουστο και όχι να μας λέει ότι θα μας φτιάξει ο